Ωραίο πλάνο για να αρχίσουμε το τελευταίο vlog μας του 2020. Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Κακώς έβαλα κραγιόν, γιατί εγώ σήμερα τον έχω ρημάξει τον Αλέξανδρο στα φιλιά. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους, σήμερα που είναι Χριστούγεννα και για μένα. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα, να περάσατε μάλλον υπέροχα. Θα περιμένω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι κάνατε εσείς την ημέρα των Χριστουγέννων, πώς περάσατε την ημέρα σας. Παιδιά, έχει φύγει το κραγιόν, δηλαδή κάτι που δεν το βλέπετε. Αλλά έχω ρημάξει τον Αλέξανδρο, θα πάω να το αφαιρέσω τώρα για να μπορώ να τον φυλάω πιο άνετα. Γιατί πέρυσι δεν μπορούσαμε να δώσουμε φυλάκια στον Αλέξανδρο, έτσι όπως ήταν η κατάσταση. Και φέτος όμως, φέτος που τον έχουμε εδώ στο σπίτι μας, τον έχω ρημάξει τα φυλιά. Λοιπόν. Ο φούρνος είναι γεμάτος, όχι με όλα τα φαγητά που θα φάμε σήμερα. Εγώ έφτιαξα τις πατατούλες φούρνου και εδώ πέρα έχω το φαγητό του Αλέξανδρου. Το έχω φτιάξει αρνάκι στο φούρνο με πατατούλες, έτσι να έχει και αυτός κάτι πιο ιδιαίτερο όπως σας είπα. Και θα ανεβούμε πάνω σιγά σιγά να αλλάξω και ρούχα. Σήμερα στολίστηκα λίγο, έτσι βάφτηκα λίγο, έφτιαξα και μαλλί, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, από τα κλασικά που κάνω εγώ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να φύγω και δίπλα από το δέντρο, παιδιά, γιατί πόσες μέρες έμεινε ακόμα, 2 εβδομάδες το πολύ που θα έχουμε το δέντρο στολισμένο και έχω καταστεναχωρηθεί. Ξέρετε ότι λατρεύω τα Χριστούγεννα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά του χρόνου, να το ξαναστολίσουμε. Έλα, Αλέξανδρε, έλα να πεις χρόνια πολλά εδώ στον κόσμο. Πες χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, πες η μαμά μου με έχει ρημάξει τα φιλιά σήμερα. Μπράβο, πες τους χρόνια πολλά. Πες. Για πες εδώ στον κόσμο χρόνια πολλά. Τι είναι, πού πας. Καλά, περιττό να σας πω ότι ανέβηκα εγώ πάνω γιατί νόμιζα ότι κάποιος έχει έρθει και δεν βρήκα κανέναν. Και θα προσπαθήσω να ανάψω φωτιά. Πείτε μου τι πιθανότητες έχω να τα καταφέρω. Για να δούμε ρε Αλέξανδρα, θα τα καταφέρει η μαμά. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Ρούχα, γιατί όπως θα είδατε υπήρξε ένα ατύχημα με το σορτσάκι. Προσπαθούσαμε να κατεβάσουμε εδώ και πόση ώρα. Το φερμουάρα το σορτσάκι είχε κολλήσει. Πήραμε πένσα και με την πένσα πάλι δεν έγινε δουλειά μέχρι που το σχίσαμε. Δεν γινότανε άλλο. Πάει το σορτσάκι μου. Πρέπει να δω τώρα πώς θα το φτιάξω και αν θα φτιαχτεί. Εδώ τη φορμούλα μου, ωραία και καλά. Πάω να συνεχίσω την ημέρα των Χριστουγέννων μου. Και εδώ με τον Αλέξανδρο στο καινούριο του ποδήλατο. Και όπως θα είδατε κατεβήκαμε, έκανα την βραδινή μου περιποίηση νωρίς, γιατί ήμουν βαμμένη και είχα βάλει και make-up από πάρα πολύ πρωί και δεν άντεχα άλλο, είχα αρχίσει να νιώθω το δέρμα μου μπουκωμένο και ότι θέλω να κατέβω οπωσδήποτε να ξεβαφτώ και να βάλω τις ενυδατικές μου και αυτό έκανα γιατί δεν γινόταν άλλο. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσω το σημερινό βίντεο, δεν είδατε και πάρα πολλά πλάνα, απλά ήθελα σήμερα να χαρώ και να περάσω όσο πιο καλά γίνεται τη σημερινή μέρα, μιας και ο Αλέξανδρος είναι τα δεύτερα του Χριστούγεννα, αλλά είναι τα πρώτα στο σπίτι και ήθελα όσο μπορώ να το χαρώ και να το ζήσω, γιατί πέρσι είχαμε πολύ δύσκολα Χριστούγεννα, μιας και ο Αλέξανδρος ήταν στην εντατική και φέτος ήθελα πραγματικά να το ζήσω όσο πιο πολύ μπορώ, εδώ με τον Αλεξανδράκο στο σπίτι.
Αλέξανδρε. Ναι. Θα πεις γεια. Θα πεις ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και παρακολουθήσατε τα βίντεό μας. Θα πεις. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και παρακολουθήσατε το βίντεο. Είχα σταθερό κοινό και πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί καθημερινά λάμβανα σχόλια από τα ίδια κορίτσια και κάναμε έτσι συζητήσεις και μάθανα και νέα σας μέσα από αυτό και στο Instagram τα κορίτσια. Βέβαια στο Instagram σας έχω λίγο αδικημένες γιατί δεν έχω ανοίξει εδώ και αρκετές μέρες σχόλια, αλλά θα προσπαθήσω να καθίσω να τα ανοίξω τώρα αυτές τις μέρες που δεν θα κάνω βίντεο. Σας έχω υποσχεθεί ότι θα έχουμε μέχρι και την πρωτοχρονιά κάποια vlogs. Ελπίζω να είναι πάνω από δύο και όχι μόνο δύο, να είναι περισσότερα από δύο. Αλέξανδρε, κοίτα και έκανε γεια! Γεια σας! Ευχαριστούμε πολύ! Γεια σας! Τίποτα. Έχουμε νύστες τώρα και μας έχει πιάσει και λόξυγκας. Θα σας δούμε πάλι σύντομα. Μέχρι τότε σας φιλούμε πάρα πολύ γλυκά και να προσέχετε. Γεια σας!